Γεια σας. Αυτό είναι το πρώτο μου βίντεο που θα ανεβάσω στο YouTube και θα παίξουμε Hero Zero. Θα παίζουμε και άλλα παιχνίδια εκτός από το Hero Zero, όπως Minecraft, όπως έχω σκεφτεί τώρα. Και θα δούμε για άλλα παιχνίδια. Πείτε μου στα comment αν θέλετε άλλα παιχνίδια να παίξω. Προς το παρόν θα παίζω Hero Zero και Minecraft. Για όσους δεν ξέρουν το παιχνίδι, είναι browser. Συνδέεται με το internet. Και γενικά εντάξει, είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Εδώ πέρα είναι 100 level, πάω 101 επίπεδο. Και παίζουμε, έχει βγει ένας κακός, όπως τον λέμε. Είναι μια επίθεση 18 θέση, όπως βλέπετε παίζουν πολύ. Εδώ πέρα κάνεις επισκοπή του ήρωά σου. Εγώ λέγομαι Ταλίτσας, όπως με ξέρουν και πολλοί, από το GR12. Εδώ μπορείς να δεις τα πράγματα που έχεις. Και μπορείς και να τα πουλήσεις φυσικά, αν δεν ήταν κάτι καλό. Υπάρχει καρτέλα αποθήκευσης για να αποθηκεύεις πράγματα που δεν χωράνε στην γενική αποθήκευση. Εδώ πέρα είναι η ομάδα μου, η ψυχοπαθής. Ας δούμε λίγο τα στοιχεία. Και της ομάδας φτιάχτηκε 27 Οκτώβρη. Έχουμε 90 μέσα επίπεδο. Έχουμε νικήσει 14 φορές. Έχουμε χάσει 5 φορές. Έχουμε 4 τρόπαια. Και τα μέλη από εδώ. Ο αρχηγός μας ο Κιντρού. Οι σύμβουλοι. Τα μέλη. Εδώ πέρα μπορείτε να δείτε την περιγραφή για να μπείτε στην ομάδα μας. Αλλά πρέπει να έχετε τις προϋποθέσεις αυτές που γράφουμε. Λοιπόν, για να δούμε πόση ώρα έχει ακόμα αποστολή. Υπάρχει το κατάστημα όπου αγοράζεις πράγματα και ρούχα. Για να δυναμώσεις τις δεξιότητές σου, ανάλογα δηλαδή με το ρούχο, τι δυναμώνεις. Ας πούμε αυτό, μου μειώνει 84 από το μάτι και μου το πάει γύρω στο 320, 1320. Το μυαλό εντάξει μένει 1300 και η στάμινα πάει 1300. Δηλαδή 900 το πρώτο, 1300 η στάμινα, το μυαλό 1300 και το μάτι 1300. Αλλά πιστεύω ότι το μάτι είναι καλύτερο από τη στάμινα, οπότε καλύτερα να τα έχω έτσι. Η αποστολή έχει ακόμα 30 δευτερόλεπτα. Εδώ πέρα είναι το πρωτάθλημα, στο οποίο μπορείς να πατάς πάνω να βλέπεις τι διαφορά έχετε. Υπάρχουν οι μονομαχίες, όπου παίρνεις τιμή και ανάλογα με την τιμή σου, πηγαίνεις στη λίστα κατάτατης και βλέπεις τι θέση έχει. Εγώ έχω 35 και από επίπεδο έχω 44. Θέλω να πάρω τον κακό. Πάνω δεξιά μπορείτε να βλέπετε πόσα λεπτά έχετε και πόσα δένα. Με τη δεύτερη επίθεση έκανα 25 θέση. Τώρα εδώ πέρα μπορείς να δεις, συγγνώμη, τα ενισχυτικά αποστολών ή τις δεξιότητές σου και εργασία. Δηλαδή τα βάζεις αυτά και τα κάνει καλύτερα τέλος πάντων. Την ομάδα την είδαμε. Στη λίστα εδώ πέρα μπορείτε να αγοράσετε ντόνα. Αλλά εγώ παίζω με βοντάπλετ, δεν μου έχει πολλές επιλογές. Στην λίστα κατάταξης είπαμε βλέπουμε τους ήρωες. Να δούμε τον καλύτερο, όπου είναι το τέρας με 21.000 τιμή.
και τα έχει έτσι. Όπως βλέπετε είναι πολύ καλύτερος μου. Μετά δεύτερος είναι ο Πάνος, καλύτερος, όπως βλέπουμε εδώ. Να τα έχει έτσι. Και γενικά αυτή η πρώτη, η top 10. Υπάρχει και ο Βάμπος 7 που ήταν ένας από τους πρώτους. Και ακόμα είναι πολύ ψηλά οι δεξιότητες του. Απλά μάλλον έχει... δεν έχει παίξει ακόμα επιθέσει. Και είναι κάτω κάτω. Αλλά αν παίξει θα πάει πάλι ψηλά. Λοιπόν, μετά σε επίπεδο πρώτος είναι πάλι Δετέρας, 113 level. Σε την λοιπόν έτσι. Λοιπόν, από ομάδες. Πρώτη είναι η Crazy Monkeys. Δεύτερη είναι η ομάδα μου, η ψυχοπαθής. Έχουμε 400 διαφορά, τιμή, δηλαδή πολύ κοντά. Τώρα από πρωτάθλημα, έχω 22 θέσεις, στον Champions μπορείτε να δείτε ποιοι έχουν πάει. Τώρα από εβδομαδιαία τουρνουά, ξεκινάει κάθε εβδομάδα ένα σαν τουρνουά, όχι σαν τουρνουά, που μπορείτε να δείτε πόσο τιμή βάζετε κάθε εβδομάδα και ανάλογα με αυτό έχετε κάποια θέση. Μπορείτε να δείτε την τιμή που έχετε βάλει για αυτή τη εβδομάδα. Εγώ τώρα θέλω να μπω το πιδεκάδο. Πιστεύω ότι μπαίνω. Έχω κάποιες επιθέσεις. Τώρα εδώ πέρα μπορείτε να δείτε τι τιμή έχετε. Όπου πρώτη ομάδα που έχει βάλει πιο πολύ τιμή αυτή την εβδομάδα είναι The Power of Life. Στις γενικές γραμμές έτσι είναι το Hero Zero. Αν παίξετε, ίσως να σας αρέσει πολύ. Παίρνεις την ώρα σου, μιλάς στην ομάδα, κάνεις φίλους. Και γενικά είναι ένα ωραίο παιχνιδάκι. Εγώ τώρα παίζω 5 χρόνια, αλλά σταδιακά, όχι συνεχόμενα. Εντάξει, καλό είναι. Και ανάλογα με το level σου, φτιάχνεις τα δεξιότητες, γίνεσαι καλός και τα λοιπά. Εδώ πέρα είναι τα τηλεφωνήματα έκτακτης ανάγκης, όπου σου δίνει ανταμοιβές, αν τις κάνεις. Υπάρχουν τα σημειωματάρια ή τα κατορθώματα αλλιώς. Εγώ τώρα μαζεύω κάποια κατορθώματα για την επόμενη εβδομάδα για να παίρνω εμπειρία και να πάω ψηλά σε θέση. Παίρνω εμπειρία. Είναι ένα κολπάκι δηλαδή που το ξέρουν πάρα πολύ. Επίσης μπορείτε να κάνετε ένα κόλπο με τις προπονήσεις και τα donuts, αλλά θα τα δείξω σε άλλα βίντεο. Πείτε μου στα comment τι βίντεο θέλετε, τι παιχνίδι θέλετε να παίξετε, συγγνώμη. Και πείτε μου αν σας άρεσε, τέλος πάντων, να συνεχίσω το Hero Zero. Επίσης θα παίξω και Minecraft. Πείτε μου, κάντε like, subscribe και αυτά. Ψάξτε χειροτζέρα και θα δείτε την ώρα. Γεια σας.